Η ομάδα έκλεισε πολύ καλή χρονιά. Εσύ είσαι στους κορυφαίους, βγήκες κιόλας τερματοφύλακες του πρωταθλήματος. Πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και καλύτερα. Η ομάδα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ομάδα είχε και θα μπορούσε να παίξει και ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι κάποια λάθη που έγιναν πρέπει να τα διορθώσουμε για να παρουσιάσουμε ένα σύνολο καλύτερο την καινούργια χρονιά που μας έρχεται. Είπες για ένα καλύτερο σύνολο καινούργια χρονιά. Καινούργια χρονιά στόχος Ευρώπη. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να φτιάξουμε ένα δυνατό σύνολο και να φτάσουμε την ομάδα ψηλά. Σαν ομάδα έχουμε όλα τα φόντα να παίξουμε και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το θέλει και ο Πρόεδρος αυτό. Και σε κάποιες δηλώσεις που έκανε το είπε ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για να φτάσουμε την ομάδα στην Ευρώπη. Πιστεύεις ότι μπορείτε να πάρετε παράδειγμα από τη Λέστερ και να κάνετε μια καλή πορεία όπως ήταν ένα θαύμα, μια ομάδα που πήγαινε για υποβιβασμό, την είχαν πρώτο φαβορή και τελικά πήρε πρωτάθλημα. Εσύ τουλάχιστον να κάνετε μια καλή πορεία. Ναι, σαφώς αυτό που έκανε η Λέστερ είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες. Μια ομάδα μικρομεσαίας στην Αγγλία κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα ανάμεσα σε μεγάλα μεγαθύρια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι μετά από αυτό επιβεβαιώνεται ότι στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Εσύ είσαι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες πρωταθλήματος, βγήκες ένας από τους τρεις κορυφαίους. Πιστεύεις ότι κανονικά πρέπει σύντομα να έρθει και μια κλίση για την εθνική, σαν επιβράβευση? Νομίζω ότι η χρονιά ήταν αρκετά καλή, προσωπικά για μένα. Εντάξει, η εθνική είναι ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις αρμόδιοι μάλλον για τις κλήσεις για την εθνική. Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω την σκληρή δουλειά. Ούτε με ένα βραβείο, ούτε με μια χρονιά καλή καταξιώνηση στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται συνεχή δουλειά και προσπάθεια για να δείχνεις πάντα ένα καλό πρόσωπο. Και τέλος θέλω ένα μήνυμα για τον κόσμο του Πανετολικού, ο οποίος σας αγαπάει, σας έχει στηρίξει. Ναι, ξέρω, αν κάποιος ξέρει την ιστορία του Πανετολικού, ξέρει ότι δίπλα σε αυτή την ομάδα υπάρχει ένας υπέροχος κόσμος που θέλει να γεμίζει είτε εντός είτε εκτός έδρας τις κερκίδες και να είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Φέτος εμείς με την εικόνα μας τους απομακρύναμε από το γήπεδο. Υπήρχαν παιχνίδια αρκετά που δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Και αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι με την εικόνα που είπα πριν και με την ομάδα που πρέπει να φτιάξουμε και ένα δυνατό σύνολο να φέρουμε κοντά τον κόσμο, το χρειαζόμαστε. Πραγματικά για την ομάδα του Πανετολικού είναι ο 12ος παίχτης. Και νομίζω ότι με την καινούργια χρονιά να ευχηθούμε όλοι να έχουμε ένα καλύτερο ξεκίνημα και να είναι κοντά ο κόσμος.